Ο Αρχιεπίσκοπος ήθελε να συγκαλέσει τη Σύνοδο. Αυτόν που λένε μερικοί τον αδικούν πάρα πολύ. Και δυστυχώς τώρα και μερικοί αρχιερείς αυτό το πράγμα. Είναι λάθος τους. Ήθελε να συγκαλέσει τη Σύνοδο. Με μερικούς εμίλησεν αρχιερείς εννοώ τηλεφωνικά από τις πρώτες εβδομάδες που ξέσπασε αυτός ο λεγόμενος κορονοϊός. Το ερώτημα του ήταν, σε μένα, δεν μου λες, μου λέει, Άγιε Μόρφου, εσύ μου λέει, εάν πούμε ότι θα κλείσουμε τις εκκλησίες. Να καταφέρεις τους παπάδες πρώτα και τους ψαλτάδες να κρατήσουν τη λειτουργία σε κάθε εκκλησία. Οι μερικοί να φοβηθούν και δεν θα λειτουργούν ή δεν θα πηγαίνουν οι ψάλτες. Του λέω, είμαι βέβαιος ότι οι δικοί μας να κρατήσουν και οι παπάδες και οι ψάλτες. Άρα του λέω, μπορώ. Μου λέει, εγώ του λέω, μου λέει, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να κουμαντάρω, μου λέει, τες ενορίες της Λευκωσίας. Ίσως να μπορώ να κουμαντάρω μόνο τον Άγιο Γιάννη, ενώ είναι το καθεδρικό. Λοιπόν, με τέτοια φρικτή ειλικρίνεια, μου είπε. Είναι γνωστή η ειλικρίνεια του Αρχιεπισκόπου μας. Μου λέει, τι να κάνουμε σύνοδο. Ο ένας δεσπότης είναι να λέει έτσι, ο άλλος είναι να λέει άλλα. Θα βγάλουμε, μου λέει, μια απόφαση. Ήδη από τις κουβέντες που έκαναμε, διαφωνούσαμε από τηλεφώνου. Δηλαδή πρέπει να πάμε να διαφωνήσουμε και στο τραπέζι της Συνόδου και μετά να μας δείχνει το σίγμα και το ΡΙΚ και τα ενίκο να είναι δήμο με αυτόν τον τρόπο. Οπότε εγώ προσωπικά του είπα, αν είναι έτσι μακαριότατε τα πράγματα, ο καθένας να κουμαντάρει την επαρχία του όπως το φωτίζει ο Θεός. Το τέλειον είναι αυτό που λέει εδώ ο ερωτών. Να υπήρχε μία απόφαση για όλη την Κύπρο, από όλους τους αρχιερείς και να είναι και εφαρμόσιμη. Το ακούτε τούτον, όχι μία απόφαση που θα μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε. Άρα ο πιο προσγειωμένος και ο πιο ειλικρινής ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είπαμε, ο καθένας θα κάνει στην επαρχία του κάτι που νομίζει. Εξάλλου αυτόν το επιτρέπει η θεολογία η Ορθόδοξος. Ακούσατε προηγουμένως όταν με μνημονεύα μέσα ο Πάτερ Κυπριανός τι έλεγε. Υπέρ του αρχιπατρός και τι έλεγε μετά. Αρχιεπισκόπου. Και δεν έλεγε Χρυσοστόμου. Έλεγε νεοφύτου. Αν πάτε λίγο πιο πάνω, είναι το παλιομέτωχο. Θα ακούσετε εκεί τον παπά, πώς τον λέμε τον, τον Αγισίλαο, και να τον ακούσετε τον Αγισίλαο και να σας πει υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών, Ισαΐα. Όταν δεν υπάρχει συνοδική απόφαση, υπάρχει προσωπική απόφαση και ευθύνη βεβαίως του επισκόπου με τους ιερείς του και των λαών του. Στην επαρχία του. Αυτό είναι κάμαμε.